Στον απόϊχο της φωτιάς στη Βιερώνα, το Τμήμα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αφενός για τις υψηλές θερμοκρασίες και αφετέρου για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες παραμένουν και την ερχόμενη εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η θερμή και ξηρή αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή θα εξακολουθήσει να την επηρεάζει. Τα υψηλότερα ορεινά που αναμένεται να φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή για τα ορεινά. Αντιλαμβάνεστε, εδώ εισάγεται και ένας επιπλέον κίνδυνος, ο κίνδυνος της έναυσης δασικής πυρκαγιάς, για την οποία εμείς θα έχουμε την κύρια ευθύνη. Ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Προειδοποιεί το τμήμα δασών. Το άναμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψυσταριές των εκδρομικών χώρων. Θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο θερμή του έτους, αφού ο υδράργυρος άγγιξε τους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, δεν μας εγκαταλείπουν ούτε τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις κανονικές. Το σύστημα υψηλής πίεσης πλέον, το οποίο επηρεάζει την περιοχή με τα φαινόμενα τα οποία δημιουργεί, προσθέτει έναν επιπλέον κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού, για την υγεία των ευπαθών ομάδων, για την ασφάλεια των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω βλάβης παρέμειναν για ώρα αρκετές περιοχές της Κύπρου, με την ζήτηση να είναι αρκετά μεγάλη, ακόμη και τη νύχτα λόγω της χρήσης κλιματιστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεσάνυχτα η ζήτηση σε μεγαβατόρες ξεπέρασε τις 800, ενώ σήμερα το απόγευμα έφτασε μέχρι και τις 930. Αύριο μάλιστα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της χρήσης κλιματιστικών στους χώρους εργασίας.